Ποιος προηγούμενος υπουργός υγείας θα του είχε διαγράψει το κόμμα του την επόμενη μέρα, εκτός αν ήταν κόμμα της ακροδεξιάς. Άρα λοιπόν εδώ η ανάγκη είναι εμφανής. Χρειάζεται ένα κόμμα, μια παράταξη, προοδευτική, δημοκρατική, με ρεαλιστικό πρόγραμμα που δίνει πραγματική ελπίδα χωρίς να βάζει ακόμη και την ανθρώπινη ζωή κάτω το πολιτικό κόστος. Να βάζει το πολιτικό κόστος κάτω από όλα. Και η πηξίδα της είναι όχι μόνο το συμφέρον του κάθε στελέχους της, αλλά η δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία. Πηξίδα της να είναι η χρησιμότητα και όχι το χαΐδεμα. Όχι η ευχαρίστηση. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις κρίσιμες για τον τόπο, για την οικονομία, για την κοινωνία, για τα εθνικά θέματα. Και θέλω να σας πω μερικά πράγματα και για αυτά. Η Ευρώπη δίνει 70 δισεκατομμύρια. Είναι λίγα 70 δισεκατομμύρια. 40 δις το ΑΕΣΠΑ, 70 το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι έκανε η Πορτογαλία με αυτά τα λεφτά? Δεν λέω οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, πάω στους Πορτογάλους γιατί είμαστε μια χώρα με παρόμοιες ανάγκες. Βλέπουν οι Πορτογάλοι πρόβλημα στο δημογραφικό. Γιατί πρόβλημα στο δημογραφικό? Διότι η οικονομική κρίση έκανε τα νέα ζευγάρια να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλη οικογένεια. Ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα που δεν υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά να στηρίξουν. Πήγανε λοιπόν και πήραν 2,7 δισεκατομμύρια τα δάνεια και έκαναν 6.800 κατοικίες, θα κάνουν, για νεαρά ζευγάρια ώστε να τις νοικιάσουν με ένα χαμηλό αντίτιμο που να αποκλιμακωθούν γενικότερα τα ενίκια στα αστικά κέντρα που έχουν ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είδαν πρόβλημα στην παιδεία. Τα παιδιά δεν επέλεγαν περιφερειακά πανεπιστήμια, δεν είχαν χρήματα. Οι κεντρικά πανεπιστήμια ήταν από την περιφέρεια. Άρα δεν πήγαιναν εκεί που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά εκεί που χώραγε το πορτοφόλι του πατέρα τους ή της μάνας τους. Και κάνουν 13.000 κλίνες από τα ίδια χρήματα, ώστε τα παιδιά αυτά να μην κοστίζουν τα βασικά παιδιά τους και να κάνουν συνειδητές και επιλογές, να βοηθούν και να έχουν ευκαιρίες στη ζωή τους. Γιατί αυτά να μην γίνουν στην Ελλάδα? Μιλάει η κυβέρνηση και η Ευρώπη για κλιματική αλλαγή και για την ανάγκη να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμφωνώ. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε πράσινη πολιτική. Είναι και αυτό πολιτική μας πρίκα. Αλλά όχι μόνο στις 4 και 5 μεγάλες εταιρείες, προς τα κάτω. Πώς προς τα κάτω? Όλες οι έρευνες λένε ότι την ενεργειακή κρίση και τη μετάβαση θα την πληρώσουν οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι. Δεν μπορούν να αλλάζουν αμάξια κάθε 5 χρόνια. Έχουν τα πιο ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Έχουν τα πιο ενεργοβόρα σπίτια. Τι κάνουν λοιπόν οι Γερμανοί? Έχουν ένα καλό σύστημα ενέργειας, δίκτυο ενέργειας πολύ ισχυρό, υψηλής διασυνδεσιμότητας, δεν χρειάζεται να συνδέσεις μόνο μεγάλα πάρκα, αλλά και πολλά μικρά ενεργειακές κοινότητες. Και βάλανε σχεδόν 400.000 νοικοκυριά με φωτοβολταϊκά στις στέγες, κάνουν τους φτωχότερους Γερμανούς και παραγωγούς και καταναλωτές και μέσω από την κουλτούρα εξοικονόμησης τους δίνουν και 400-500-600 ευρώ το μήνα, ώστε όταν θα έρθει η ενεργειακή κρίση να μην φτωχοποιηθούν ενεργειακά, τότε τα προηγούμενα χρόνια θα είχαν ένα ισχυρό αντίτιμο στην τσέπη τους. Γιατί να μην γίνουν αυτά στην Ελλάδα? Γιατί την κρίση με το φυσικό αέριο να την πληρώνουν πιο φτωχοί, με την άνοδο των τιμών όλων των προϊόντων? Διότι το ενεργειακό μείγμα μας κάνει μια αδύναμη χώρα. Άρα πρέπει από τώρα να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή μετάβαση με ενεργειακή δικαιοσύνη, χωρίς ενεργειακή φτώχεια. Λέω πράγματα που δεν είναι εφευρέσεις. Είναι θετικές απομιμήσεις από άλλες χώρες που προνοούν και όχι αφήνουν τον κάθε Γιαννίτση να λέει την αλήθεια το 2002, αλλά επειδή δεξιά, αριστερά και το μισό Πασόκ δεν ήθελαν να πάρουν ευθύνες, αλλά λαΐκησαν, έκαναν το λαό να πληρώνει 70 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτά είναι μια εμπειρία, γιατί φτάσαμε στα μνημόνια, που πρέπει να την ξεπεράσουμε σχεδιάζοντας σήμερα με ρεαλισμό για το μέλλον. Πάμε στο θέμα των εθνικών θεμάτων.
πολύ κρίσιμο θέμα για όλη την Ελλάδα και για τη Θράκη. Τι πρέπει να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν καθαρή πολιτική. Τα Βαλκάνια πρέπει να μπουν στην Ευρώπη με κριτήρια. Το κοινωνικό κράτος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό στις μειονότητες. Τα Βαλκάνια πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί για την Ελλάδα μία ζώνη σταθερότητας για όλη την ευρύτερη περιοχή. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Τις πλήρωσαν οι λαοί αυτοί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα Βαλκάνια σιγά σιγά να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν λέω χωρίς κριτήρια, με κριτήρια. Την ευημερία των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διάκριση των εξουσιών, να ανοίξουν κεφάλαια. Ήμουν εισηγητής για το Μαυροβούνιο 5 χρόνια. Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει απολυταρχία. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έλεγχο στο μίντια. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει διαφθορά. Αλλά πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Κανείς λαός δεν θέλει κρίση, σύγκρουση, όταν βλέπει ότι μπορεί να περάσει καλά. Κανείς λαός δεν ακολουθεί δημαγωγούς και απολυταρχικούς ηγέτες όταν βλέπει το συμφέρον ότι είναι προς άλλη κατεύθυνση. Αυτά πρέπει να είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής και είναι και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας για τα Βαλκάνια. Πάμε στο θέμα της Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ, όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ως μέλος Επιτροπής Εξωτερικών και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφαλείας. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική. Τι να κάνουμε. Είναι ένας μύθος. Σε ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Το ξέρουν όλοι και οι Ευρωπαίοι και στην Τουρκία και στην όλοι το ξέρουν. Τι πρέπει να γίνει. Ας γίνουμε ρεαλιστές. Ας κάνουμε ό,τι έκανε ο Σιμίτης στο Ελσίνκι με υπουργό εξωτερικών του κ. Παπανδρέου που βάλανε το κίνητρο της ευρωπαϊκής προοπτικής, μπήκε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε μια εποχή σταθερότητας. Δεν υπήρξε συνέχεια. Διότι πήραμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, δεν κάνω καλά, Καραμαλής, folklore πολιτική. Χωρίς στρατηγική επίλυση των θεμάτων. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα νέο Ελσίνκι. Τι είναι το νέο Ελσίνκι. Απ' τη μια η Τουρκία να πάρει αυτό που μας λέει ο Τσαβούσογλου στις συζητήσεις που κάνουμε, την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, και να πάρει η Ελλάδα και η Ευρώπη το σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και ένα μηχανισμό που σε ένα συγκεκριμένο χρονικό χώρο, όπως έλεγε και το Ελσίνκι το παλιό, να επιλύσουμε το μόνο και ένα θέμα που αναγνωρίζουμε ως διπλωματία, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών, για να πάμε σε μια εποχή σεβασμού των συνθηκών καλής γειτονίας, ειρήνης και ευημερίας. Αυτό για μένα είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική, που εμείς ως σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να την κάνουμε κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, για να έχουμε σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα λέω αυτά. Διότι ένα άλλο μεγάλο δείγμα της πολιτικής μας είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Τι είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία? Είναι η δημοκρατία η οποία έχει ανεξάρτητες αρχές που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διασφαλίζουν μία χώρα να μην μπορεί ένας δημαγωγός ηγέτης να υπονομεύει τη δημοκρατία της. Πρέπει να ενισχύουν οι ανεξάρτητες αρχές. Ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε το 2015. Να κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα δημοψήφισμα 5 εργάσιμων ημερών για ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα όπως είναι το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής και μάλιστα με ψεύτικο ερώτημα που άλλαξε η απάντηση του λαού μέσα μερικά 24 ώρα. Γιατί δεν υπήρξε λοιπόν μια παρέμβαση θεσμική και πήγαμε σε μια καταπάτηση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Έχει γίνει αυτός άλλο ευρωπαϊκή χώρα? Η Γαλλία 6 μήνες. Η Ολλανδία 7 μήνες συζήτηση. Είναι δυνατόν που να μπορεί ένας πρωθυπουργός σε μία εβδομάδα να στείλει ένα τέτοιο θίασο εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος? Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που σέβεται τον πολίτη, αλλά και ο πολίτης σέβεται το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να ενισχυθούν τα check and balance της ελληνικής δημοκρατίας. Και όχι να είμαστε ευάλωτοι στον κάθε δημαγωγό είτε της αριστεράς είτε της ακροδεξιάς. Αυτά είναι η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Που θέλει τη φιλελεύθερη δημοκρατία να πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο θαλμό. Τα λέω αυτά διότι
μέσα στο θέμα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, και αυτό αφορά και τη σημερινή κυβέρνηση, είναι η διάκριση των εξουσιών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήγε ο Τσίπρας να κάνει ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, τι να πει, με αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης σήμερα δεν ασκεί κανείς κριτική. Ακούσαμε μια Ολλανδέζα δημοσιογράφος με αγένεια να θέτει ένα θέμα, αλλά υπάρχει μια αλήθεια. Ότι πριν από μερικούς μήνες δέχτηκε ο κύριος Μηταράκης να γίνει ειδικός μηχανισμός ελέγχου στην ακτοπυλαγή τέτοιων καταγγελιών για να παγώσουν 200 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Άρα να λένε τα μίντια όλη την αλήθεια. Με σεβασμό στην ελληνική δημοκρατία και το λαό, αλλά όλη την αλήθεια. Όχι μόνο ότι δεν πειράζει τη σημερινή κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, γίνοντας, πρέπει να δούμε και ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το όχημα. Πολύ σημαντικά πράγματα. Και ιδεολογικά και πολιτικά και κοινωνικά. Ποιο είναι το όχημα για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα υψηλής αξιοπιστίας. Όχι μόνο εντός της χώρας και σχέση με τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Ένα κόμμα υψηλής αξιοπιστίας μπορεί να κάνει τις απόψεις του κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά όταν είναι υψηλής κοινωνικής αξιοπιστίας, όταν κρατάει το τιμόνι στα εθνικά θέματα σταθερό, όχι αλλάζει η πολιτική όποτε αλλάζει πρωθυπουργός. Καλοί τους ηγέτες της χώρας συζητούν, συνδιαμορφώνουν εξωτερική πολιτική και αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν αλλάζει κάθε 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορεί τώρα ο κ. Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, να εμφανίζει τη συμφωνία με τους Γάλλους όταν είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Σημαντική συμφωνία. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σέντερ, πρόεδρος του Λουαζού, η προηγούμενη αναπληρωτής υπουργός της Γαλλίας. Σημαντική συμφωνία. Αλλά είναι συμφωνία που ήρθε βάσει στρατηγικής. Όχι. Τυχαία ήρθε αυτή η συμφωνία. Ο απομηχανίστη έως της Ελλάδας την έφερε. Διότι πέρα πηγαίναμε να παίρνουμε από τους Αμερικάνους και επειδή έγιναν τα γεγονότα στο Αφγανιστάν που έφεραν τη συμφωνία του Ειρηνικού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας, η συμφωνία αυτή διέκοψε τη συμφωνία υποβρυχίων Αυστραλίας-Γαλλίας και οι Αμερικανοί είπαν πάρτε από τους Γάλλους για να πάμε σύγκρουση με τον Μακρόν. Άρα αυτά τα θέματα δεν μπορεί να είναι όπως τη συζήτηση με τη συμφωνία των Πρεσπών, θέμα ενός κόμματος ή ενός προσώπου. Πρέπει να είναι ολική εθνική στρατηγική μακροπρόθεσμη που δεν αλλάζει όποιος και να πηγαίνει στη θέση της εξουσίας. Πώς λοιπόν το κόμμα μας θα τα φέρει αυτά στο προσκήνιο. Αλλάζοντας και το ίδιο. Να γίνει ένα κόμμα που θα το ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Με νέα πρόσωπα, και δεν το βάζω μόνο ηλικιακά, ο Γιαννίτσης είναι 70 χρονών. Αλλά είναι πολύ αξιόπιστος, γιατί αυτά που είπε κάποιοι δεν τα άκουσαν. Με όλες τις γενιές όμως, αλλά με πρόσωπα άφθαρτα, υψηλής επιστημονικής επάρκειας, υψηλής αξιοπιστίας στην κοινωνία, ένας αγρότης, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που τον ακούν στο καφενείο, διότι είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη. Με πρόσωπα λοιπόν που εμπνέουν εμπιστοσύνη, καταξιωμένα, να ξαναφτιάξουμε το κόμμα μας από τα κάτω, όχι από τα πάνω. Όχι με μόνιμους. Όχι με αυτούς που βλέπουν την πολιτική ως επάγγελμα, αλλά από αυτούς που βλέπουν την πολιτική ως λειτουργήμα. Δεν μπορεί να θες να είσαι 40 και 50 χρόνια βουλευτής. Δεν γίνεται. Τι μήνυμα στέλνει στα Ελληνόπουλα. Τι μήνυμα στέλνει στα παιδιά του ελληνικού λαού. Ότι η πολιτική είναι επάγγελμα. Όχι. Με ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, με αλλαγή στις θητείες, μπορεί να αλλάξει θέση, να πας σε κάτι άλλο, ξαναεπιστρέψεις. Πολιτική κινητικότητα, άρα δεν δημιουργεί τα του σου πω. Κάνει ένα σύγχρονο κόμμα. Εγώ θα δεσμεύομαι στις 13 του Δεκέμβρη. Όσοι έρθουν να συμμετέχουν 5 και 12, με αυτοοργάνωση θα το χτίσουμε από τα κάτω. Με οργανώσεις, χωρίς καθοδήγηση από την καρδιά του κούπη, από τα κάτω θα το κόμμα. Και όταν θα έρθει από κάτω, τότε θα γίνει συνέδριο. Όχι συνέδρια που βγάζουν κεντρικές επιτροπές, αλλά αιωρούνται από την κομματική πραγματικότητα της βάσης. Τελειώσαν αυτά τα διορισμένα. Και όταν έχουμε μεγάλες αποφάσεις να πάρουμε, να ρωτάμε τον κόσμο, μην το φοβόμαστε τον κόσμο. Θέλουμε να συγκυβερνήσουμε, να ρωτήσουμε το λαό του Πασόκ τι λέει τη Δημοκρατική Παράταξη. Ας κάνουμε δημοψήφισμα. Γρήγορο, ψηφιακό. Ας εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες.
Δεν λέω για όλα, θα έχουμε μια γραφειοκρατία να παίρνουν την μπάλα στο λαό, αλλά για 2-3 πολύ μεγάλα θέματα. Κάθε τετραετία, γιατί όχι. Και όχι συμβολικά, ουσιαστικά. Τα λέω αυτά διότι χρειάζεται μια νέα εποχή πολιτικοποίησης. Αλλά για να πολιτικοποιηθεί ο κόσμος, επί νέου πρέπει να δει κόμματα που είναι αρεστά και ανοιχτά. Και όχι κόμματα πελατειακούς μηχανισμούς, που το μόνο που υπηρετούν είναι η φιλοδοξία των βαρώνων. Να τελειώνουμε τους βαρώνους. Να κάνουμε το κόμμα της βάσης. Το ΠΑΣΟΚ έγινε πολύ μεγάλο γιατί ο Ανδρέας εμπιστεύτηκε τη νέα γενιά του 70. Γιατί ακόμα από κάποιους η εμπειρία, ναι, δεν λέμε και εμπειρία. Αλλά γιατί δεν θυμόμαστε πόσο έγινε μεγάλο το ΠΑΣΟΚ. Ότι μπήκε η νεολαία στο προσκήνιο, δυναμικά, με τις μάχες και τη χειραφέτηση κίνησης εποχής. Γιατί δεν λέμε όταν ένα κόμμα που έχει οργανώσει παντού, έστω και με τα λάθη των ρουσφετιών και του πελατειακού κράτους, που πρέπει να αλλάξουν. Να κρατήσουμε λοιπόν τα καλά και να πετάξουμε τα άσχημα. Και τα καλά είναι η θέση μας για τα εθνικά θέματα, πάντα προοδευτικές και πάντα προοπτικές, οι μεγάλες υποδομές που γίνανε στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια, οι δρόμοι, τα νοσοκομεία, η θέση μας για τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων και το έργο μας, και να πετάξουμε αυτά που πλήγουν το λαό στον κάλφο των αχρήστων. Η αλαζονία, το παρατιακό κράτος κάποιων, ακόμη και θέματα ηθικής φύσεως.